Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο της σειράς Halb Trials, όπου για ακόμη μια φορά θα πω ότι όλα όσα δείχνουμε σε αυτή τη σειρά έχουν εφαρμογή σε όλα τα είδη ποδηλάτου. Αλλά προφανώς εννοείται ότι χρειάζονται ώρες αφοσίωσης και εξάσκησης προκειμένου να τελειοποιήσετε αυτές τις τεχνικές που δείχνουμε και να φτάσετε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σήμερα, όπως καταλάβατε και τον τίτλο, θα ασχοληθούμε με τον Bunny Hop, όπου θα χρησιμοποιήσουμε αρκετές από τις τεχνικές που δείξαμε στα tutorials του Manual και των Back Hops, οπότε καλό θα ήταν να έχετε εξοικειωθεί ήδη με αυτές πριν δείτε αυτό το βίντεο. Γενικά το Bunny Hop είναι η τεχνική που χρησιμοποιούμε για να περάσουμε τελείως πάνω από ένα εμπόδιο ή και να ανέβουμε σε ένα εμπόδιο. Θα ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά στοιχεία και το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο αναβάτης έτσι ώστε να καταφέρει να περάσει τελείως πάνω από ένα εμπόδιο. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τις τεχνικές για τον Bunny Hop, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία καλό θα ήταν να έχετε ήδη κάνει πριν ξεκινήσετε να το προπονείτε. Και αυτά έχουν να κάνουν με το ίδιο το ποδήλατο που, αν τα έχετε ρυθμίσει σωστά, θα κάνουν την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Πρώτον, εάν χρησιμοποιείτε clip-on pedals, δηλαδή αυτά που κουμπώνουν τα παπούτσια πάνω στο πετάλ, δεν θα σας βοηθήσουν ιδιαίτερα. Ενώ ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνο σε περίπτωση που πάτε να πέσετε, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να βάλετε πόδι κάτω για να αποφύγετε την πτώση. Οπότε συνιστώ να τοποθετήσετε flat pedals αυτή τη φορά. Αυτά που χρησιμοποιώ εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν νομίζω να τα αλλάξω σύντομα είναι από την Nukeproof, η οποία δεν είναι χορηγός, αλλά είναι μια αρκετά αξιόπιστη εταιρεία την οποία εμπιστεύομαι και προτιμώ. Δεύτερον, και ίσως λίγο σημαντικό, είναι το ύψος της σέλας. Ρυθμίστε την όσο πιο χαμηλά γίνεται σε ό,τι ποδήλατο για να χρησιμοποιήσετε. Δεν κάνουμε καθόλου τη χρήση της σέλας, δεν καθόμαστε καθόλου, οπότε είναι ανούσιο να είναι ψηλά. Εάν είναι ψηλά, περιορίζει πάρα πολύ το ύψος που θα καταφέρετε να σηκώσετε το ποδήλατο. Ενώ ταυτόχρονα είναι επικίνδυνο να χτυπήσετε στα επιμέχα σημεία, κάτι που σίγουρα δεν θέλουμε, οπότε η σέλα όσο χαμηλά γίνεται. Τρίτο βασικό στοιχείο για την ομαλή εξαγωγή του Bunny Hop είναι ο αέρας που θα χρησιμοποιήσετε στα λάστιχα. Εάν είναι πάρα πολύ φουσκωμένα, δεν θα τα αποκριθούν σωστά στην πίση που θα ασκήσετε για να σηκώσετε το ποδήλατο ψηλά. Ενώ θα είναι πολύ μεγάλη και οι κραδασμοί, θα είναι πολύ δυνατοί οι κραδασμοί και ίσως να την ακούσετε σε καρπούς και στραγάλους. Από την άλλη, εάν είναι λιγότερο φουσκωμένα από ό,τι θα έπρεπε, αν δεν έχετε βάλει αρκετό αέρα, μπορεί την ώρα που θα ασκήσετε πίεση για να σηκώσετε το ποδήλατο να διπλώσει το λάστιχο και να επέλθει πτώση. Κάτι που δεν θέλουμε επίσης. Οπότε κοιτάξτε να είστε εντός των ορίων που συνιστά ο κατασκευαστής και να γράφετε πάνω στο πλαϊνό μέρος κάθε ελαστικού. Προσωπικά στα δικά μου χρησιμοποιώ 45 PSI, όπου έχω βρει ότι είναι η χρυσή τομή για τις δικές μου ανάγκες. Και το τελευταίο συστατικό της συνταγής για ένα σωστά στημένο ποδήλατο για Bunny Hop είναι η κλίση του τιμονιού. Εάν το τιμόνι είναι flat, μικρή διαφορά. Εάν όμως έχει μεγάλο rise, αλλάζει δραστικά η γεωμετρία του ποδηλάτου ανάλογα με το που θα κοιτάει αυτή η κλίση. Προσωπική επιλογή πάλι είναι να έχω την κλίση του τιμονιού σχεδόν παράλληλη με το πυρούνι. Πέρα από όλα αυτά, το Bunny Hop μπορεί να γίνει με όλα τα είδη ποδηλάτου. Ενώ εάν έχει ταχύτητες, δεν έχει καμία σημασία τι ταχύτητα χρησιμοποιήσεις, διότι σε αντίθεση με τα back hops που χρησιμοποιούσε την πεταλιά σου για να διατηρήσει το ποδήλατο στη μία ρόδα. Και επανένθεση, όταν είχα ποδήλατο με ταχύτητα, χρησιμοποιούσα τρίτη ταχύτητα πίσω και πρώτο δίσκο μεγάλο δίσκο μπροστά. Εδώ όμως δεν έχει καμία σημασία, διότι στην κυριολεξία μπορείς να κάνεις bunny hop ακόμα και chainless, δηλαδή χωρίς αλυσίδα. Και μετά από όλα αυτά, ας περάσουμε στην πράξη. Καθ' όλη τη διάρκεια των τεχνικών, αυτό που θα πρέπει να έχετε μόνιμα στο μυαλό σας είναι πως το ποδήλατο είναι η μαριονέτα σας και θα πάει ακριβώς εκεί που θα το πάει το σώμα σας και πουθενά άλλου. Θα ξεκινήσουμε για ακόμα μια φορά με baby steps, με τα πρωταρχικά βήματα που είναι πανομοιότυπα με αυτά των back hops. Αρχικά χρησιμοποιούμε ακριβώς την ίδια τεχνική με το manual για να σηκώσουμε το μπροστινό μέρος του ποδηλάτου. Το πιο συχνό λάθος εδώ είναι πως αρκετά άτομα προσπαθούν απλά να σηκώσουν το τιμόνι τραβώντας το, χωρίς να χρησιμοποιήσουν καθόλου το σώμα τους. Κάτι που δεν θα δουλέψει ποτέ. Πριν από οποιοδήποτε κόλπο στο trial, η κίνηση θα ξεκινήσει πρώτα από το σώμα σας και μετά θα μεταφερθεί στο ποδήλατο. Το φαινόμενο της μαριονέτας, όπως το ονομάζω εγώ. Στην προκειμένη περίπτωση, πριν καν τραβήξω το τιμόνι, το σώμα μου έχει ήδη ξεκινήσει να πηγαίνει προς τα πίσω. Φυσικά όλη αυτή η κίνηση γίνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου και μετά από αρκετές δοκιμές ξεκινάει να γίνεται μηχανικά. Στην πράξη όμως, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να σηκώσεις και να διατηρήσεις ψηλά την μπροστινή ρόδα είναι να φέρεις το σώμα σου μπροστά και αμέσως προς τα πίσω και κάτω, όπου αυτή η μετατόπιση του βάρους του σώματός σου θα είναι ο κύριος λόγος που θα τραβηχτεί το τιμόνι με τα χέρια σου σηκώνοντας την μπροστινή ρόδα και όχι απλά η έλξη του τιμονιού με τα χέρια. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνετε μία παρομοίωση του ποδηλάτου με το πόδι σας. Δηλαδή, η φτέρνα προσδιορίζει την πίσω ρόδα και τα δάχτυλα του ποτιού την μπροστινή ρόδα. Αν θυμάστε και από τα βίντεο των back hops, όταν ενώ πηγαίναμε κανονικά θέλαμε να σηκώσουμε την πίσω ρόδα χωρίς τη χρήση του μπροστινού φρένου, τι κάναμε? Ρίχναμε τη μύτη του ποδιού μπροστά και σηκώναμε τη φτέρνα προς τα πάνω. Άρα, αφού η φτέρνα αντιπροσωπεύει την πίσω ρόδα, η πίσω ρόδα αυτόματα σηκωνόταν και αυτή προς τα πάνω. Με λίγα λόγια, οι τροχοί του ποδηλάτου θα καθρεφτίζουν την κίνηση των ποδιών σας. Συνεχίζοντας όμως με την τεχνική που μείναμε, θέλω να προσέξετε τώρα την κίνηση και κατεύθυνση από όλα τα μέρη του σώματός μου. Πρόσωπο, χέρια, μέση και πόδια. Αφού λοιπόν έχουμε φτάσει να μπορούμε να σηκώσουμε και να διατηρήσουμε την μπροστινή ρόδα ψηλά, εξίσου σημαντικό είναι να μπορούμε να σηκώσουμε μόνο με το σώμα μας και την πίσω ρόδα. Όπου ακολουθούμε την τεχνική της μαριονέτας χρησιμοποιώντας τα πόδια μας για ακόμα μία φορά. Ενώ πηγαίνουμε λοιπόν, χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία το που ρίχνουμε το γενικό βάρος του σώματός μας, αν είναι μπροστά είναι προφανώς κάπως πιο εύκολο. αλλά η ανύψωση της πίσω ρόδας εξαρτάται κατά 99% από τα πόδια μας, όπου οι μύτες θα κατέβουν προς τα κάτω, φέρνοντας τη φτέρνα ψηλά, και ενώ πιέζουμε το πετάλ κάτω και πίσω και στη συνέχεια επάνω, εισέρχεται στην εξίσωση η δύναμη της αδράνειας, που μετατοπίζει τις δυνάμεις που ασκούνται στο πίσω μέρος του ποδηλάτου, οδηγώντας την πίσω ρόδα στον αέρα. Ανακεφαλώνοντας λοιπόν, πιέζει τον πετάλ προς τα κάτω για να προετοιμαστεί η πίεση στα ελαστικά για επαναφορά, και στιγμία μετά πίεση τον πετάλ πίσω και πάνω, και κατά προτίμηση ρίχνουμε το βάρος του σώματός μας μπροστά για να σηκώσουμε την πίσω ρόδα ακόμα πιο ψηλά ή για να την διατηρήσουμε ψηλά για περισσότερο χρόνο. Αυτό φυσικά για έναν αρχάριο απαιτεί αρκετή προπόνηση για να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να το προπονήσετε αυτό είναι, ενώ είστε πάνω στο ποδήλατο με το ένα πόδι στο έδαφος και το άλλο στο πετάλ, να κάνετε αυτή την κίνηση. Προσπαθήστε να σηκώσετε την πίσω ρόδα μόνο με το πετάλ ή ακόμα και τις δύο ρόδες με τη βοήθεια των χεριών σας κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ένα από αυτά που βλέπω να κάνουν αρκετοί όταν μαθαίνουν bunny hop είναι να σηκώνουν και τις δύο ρόδες ταυτόχρονα. Κάτι που για το πέρασμα ενός εμποδίου από πάνω δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερα. Και ο λόγος είναι ότι εάν πας να περάσεις ένα αντικείμενο από επάνω με αυτή την τεχνική, θα πρέπει να σηκώσεις το ποδήλατο, να διανύσεις όλη αυτή την απόσταση και μετά να το προσγειώσεις πάλι στις δύο ρόδες. Κάτι που είναι απίστευτα δύσκολο, και ο μόνος τρόπος να το καταφέρεις είναι να πηγαίνεις με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα για να προλάβεις να το κάνεις. Ενώ σε περιορίζει τελείως στο ύψος που θα μπορέσεις να σηκωθείς. Ανταυτού, η τεχνική που ενδείκνυται για πέρασμα εμποδίων από πάνω είναι αυτή. Ενώ πλησιάζεις το εμπόδιο, σηκώνεις πρώτα την μπροστινή ρόδα και στη συνέχεια την πίσω, μετατρέποντας τη μεγάλη απόσταση από προηγουμένως σε ύψος. Τώρα, για να επιτευχθεί αυτού του είδους το bunny hop, συνδυάζουμε όλα όσα δείξαμε μέχρι τώρα. Ξεκινάμε με τις τεχνικές του manual, και ενώ πηγαίνουμε με την μπροστινή ρόδα ήδη στον αέρα, χρησιμοποιούμε τα πόδια μας για να σηκώσουμε και την πίσω. Περνώντας αυτό στην πράξη, μπορείτε να δείτε πόσο πιο εύκολο είναι το πέρασμα με αυτή την τεχνική. Καθώς είναι ζωτικής σημασίας το timing, δηλαδή και η μπροστινή ρόδα αλλά και η πίσω να σηκωθούν τη σωστή χρονική στιγμή. Αφού έχετε εξοικειωθεί με όλα τα έως τώρα βήματα και θέλετε να βελτιώσετε την απόδοσή σας στο bunny hop, αυξάνοντας το ύψος που μπορείτε να περάσετε, προσθέτονται μερικές ακόμα τεχνικές. Για ακόμη μια φορά, το που θα κοιτάς έχει τεράστια σημασία. Αυτή τη φορά υπάρχει μόνο ένα σωστό σημείο να κοιτάς, και αυτό είναι το εμπόδιο που θέλεις να επιδείξεις. Ενώ πλησιάζεις το εμπόδιο, σηκώνεις πρώτα την μπροστινή ρόδα, στη συνέχεια με τις τεχνικές που είπαμε την πίσω, περνάς το εμπόδιο από επάνω και αφήνεις τα πάντα χαλαρά για την προσγείωση. Για τη συνέχεια θα σας δείξω δύο κλασικούς τρόπους που μπορείς να επιδείξεις πάνω από ένα εμπόδιο στην ευθεία. Πρώτος και δεύτερος. Μπορείτε να δείτε τη διαφορά τους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο πιο κλασικός, και εάν παγώσουμε την εικόνα εδώ, μπορείτε να δείτε πως το σώμα μου βρίσκεται ακριβώς στη μέση του ποδηλάτου. Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι περιορίζω το ύψος που μπορώ να φτάσω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι αν δοκιμάσω να πάω πιο ψηλά, θα βρίσκω σίγουρα στην πίσω ρόδα. Η επόμενη τεχνική είναι και η πιο σημαντική εάν θέλετε να φτάσετε τον bunny hop σας στο μέγιστο δυνατό ύψος. Όλες οι τεχνικές παραμένουν ακριβώς ίδιες, με τη μόνη διαφορά ότι τη στιγμή που οι ρόδες μου είναι σχεδόν παράλληλες στον αέρα, φέρνω το σώμα μου στο πλάι του ποδηλάτου. Την τεχνική αυτή την ονομάζουν Tuck, και όταν την ακολουθείς, προσθέτεις αυτό το έξτρα ύψος που επιθυμείς. Να θυμάσαι επίσης πως όσο πιο ψηλό το εμπόδιο που θέλεις να επιδείξεις, τόσο πιο νωρίς θα πρέπει να ξεκινήσεις την απογείωσή σου. Γιατί αν καθυστερήσεις, η μπροστινή ρόδα ή η πίσω σου ρόδα θα βρεις το εμπόδιο και ίσως η συνέχεια να μην είναι ιδιαίτερα αρεστή σε κανέναν. Ας περάσουμε όμως στην τελική ανακεφαλαίωση όλης της διαδικασίας. Ξεκινάμε με την πίεση του ποδηλάτου προς τα κάτω και την προετοιμασία της πίεσης των ελαστικών, έτσι ώστε να επέλθει η εκτόνωσή τους προς τα επάνω. Ανύψωση μπροστινού τροχού, όπου έχει τεράστια σημασία η ταχύτητα και η δύναμη που θα τον σηκώσεις, γιατί όλα τα υπόλοιπα εξαρτώνται από αυτό. Ανύψωση του πίσω τροχού. Τη στιγμή που ο μπροστινός τροχός είναι στο πικ του ύψους που μπορεί να φτάσει, ξεκινάμε να σηκώνουμε και τον πίσω. Όταν ο πίσω τροχός έχει σηκωθεί και αυτός από το έδαφος, χρησιμοποιούμε την τεχνική που δείξαμε νωρίτερα με τα πόδια μας για το σήκωμα του πίσω τροχού όσο πιο ψηλά γίνεται. Καθώς μαζεύουμε και τα γόνατά μας προς το σώμα μας όσο περισσότερο γίνεται, ενώ παράλληλα οδηγούμε το σώμα μας στο πλάι του ποδηλάτου. Όλο αυτό είναι μια περίεργη αίσθηση γενικά, αν δεν έχεις ξανακάνει ποτέ, αλλά με τον καιρό θα ξεκινήσει να βγαίνει μηχανικά. Αφού έχεις καταφέρει λοιπόν με επιτυχία να περάσεις το εμπόδιο από πάνω, ξεκινάς να προετοιμάζεις το σώμα σου για την προσγείωση, επεκτείνοντας τα πόδια σου, έτσι ώστε η πρώτη επαφή με το έδαφος να γίνει από την πίσω ρόδα του ποδηλάτου. Και να θυμάσαι να είσαι χαλαρός για να μην προσγειωθείς σαν καρπούζι. Και συγχαρητήρια, το προσγείωσες. Και ακόμα μια φορά όλη η τεχνική από μπροστά για να δείτε πόσο γυρνά το ποδήλατο. Κάπου εκεί όμως ξεκίνησε να βρέχει αρκετά δυνατά και αναγκαστικά έπρεπε να σταμάτησε το βίντεο. Όμως το είχα προβλέψει αυτό και γύρισε το κλείσιμό του από πριν. Και αυτό ήταν όλο. Χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις τεχνικές και αφιερώνοντας ένα σεβαστό διάστημα χρόνου ώστε να αφομοιωθούν όλες αυτές τις τεχνικές από το σώμα σου και να πηγαίνουν πλέον μηχανικά, είναι βέβαιο ότι θα φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Και όπως είπαμε, ο χρονισμός όλων των κινήσεων σε συνδυασμό με το Tuck είναι βασικοί παράγοντες ώστε να φτάσεις στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το bunny hop μπορεί να γίνει για ακόμη μια φορά με οποιοδήποτε είδος ποδηλάτου, αλλά με trial θα είναι σίγουρα πιο εύκολο, διότι αυτά τα ποδήλατα είναι σχεδιασμένα για αυτού του είδους τα κόλπα. Ελπίζω όλα όσοι πάνε να κατανοητά. Είτε μου από κάτω τι άλλο tutorial θέλετε να δείτε, ή αφήστε μου οτιδήποτε άλλο σχόλιο έχετε, και να μην τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή προπόνηση.